Την ίδρυσή της από τον Απόστολο Βαρνάβα. Αποτελεί τη μοναδική Ορθόδοξη Εκκλησία που ο προκαθήμενός της εκλέγεται με λαϊκή συμμετοχή, κάτι που άρχισε για πρώτη φορά επί ενετοκρατίας. Μελανή σελίδα στην εκκλησιαστική ιστορία, το αρχιεπισκοπικό ζήτημα που δίχαζε το νησί για 10 ολόκληρα χρόνια. Πάμε να παρακολουθήσουμε το χρονικό της Σοφίας Ιωσήφ. 45 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Βαρνάβας ιδρύει την Εκκλησία της Κύπρου. Περίπου 400 χρόνια αργότερα, η Οικουμενική Σύνοδος αναγνωρίζει την αυτοκεφαλία της. Ακολουθούν 20 αιώνες Ορθοδοξίας. Η λαϊκή συμμετοχή στην εκλογή των θρησκευτικών αρχηγών εφαρμόστηκε για πρώτη φορά επί ενετοκρατίας. Την εποχή της ενετοκρατίας, σύμφωνα με το σλόγαν «Όποιος πληρώνει φόρους δικαιούται να εκλέγει τους κυβερνήτες», οι ενετοί έδωσαν δικαίωμα στον κόσμο να εκλέγουν αρχιεπίσκοπων και μητροπολίτες. Η διαδικασία καθιερώθηκε με πιο σύγχρονη μορφή στις αρχές του 19ου αιώνα. Φαίνεται ότι ψήφισαν, μιλάμε για το 19ο αιώνα, οι πρόκριτοι, οι πιο σημαντικοί άνθρωποι, η Εκκλησιαστική Επίτροπη των Εκκλησιών. Οι πιο σημαντικές εκλογές έγιναν την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Ο αρχιεπίσκοπος Σοφρόνιος ο Τρίτος πεθαίνει. Η κούρσα διαδοχής διχάζει το νησί. Διεκδικητές οι Μητροπολίτες Κητίου και Κυρινίας και οι δύο ονόματι Κύριλλος και αποκαλούμενοι από το λαό ως Κυρίλατσος και Κυριλούι. Ο Κητίου Κυριλλός ήταν αυτός των ακραίων θέσεων απέναντι στους Άγγλους, γιατί μην ξεχνάς ότι η Εκκλησία είναι εθναρχούς ακόμη. Για 10 ολόκληρα χρόνια υπήρχε αυτή η διαμάχη, η όξυση χωρίς να λύνεται το αρχιεπισκοπικό πρόβλημα. Ήταν κενός δηλαδή ο αρχιεπισκοπικός θρόνος. Στο τέλος, με παρέμβαση του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, λύθηκε το πρόβλημα το 1909 με την εκλογή του Κητίου Κυρίλλου. 1916, αρχιεπίσκοπος ο Κύριλλος ο Τρίτος. Πεθαίνει ο Κύριλλος ο Τρίτος το 1933. Και για 14 ολόκληρα χρόνια η Κύπρος μένει χωρίς αρχιεπίσκοπο και μόνο με έναν επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο. 1947, αρχιεπίσκοπος εκλέγεται ο Λεόντιος, ο οποίος πεθαίνει εντός μερικών βδομάδων. Διαδοχός το Μακάριος Κυρινίας, ο οποίος έμεινε στο θρόνο για 3 έτη. 1950, νέος προκαθήμενος της Εκκλησίας, ο Μακάριος ο Τρίτος, χωρίς ανθυποψήφιο. Ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Μητροπολίτης Κυρινίας Κυπριανός Κυριακίδης, που αν ήταν στην Κύπρο θα διεκδικούσε την εκλογή, βρισκόταν τότε στην Αμερική για να διαδώσει τις δέλτους του ενωτικού δημοψηφίσματος. 1977, στην ηγεσία της Εκκλησίας, ο Χρυσόστομος ο Πρώτος. Μάλλον ενδιαφέρθηκε για τον μητροπολιτικό θρόνο Λεμεσού Χρυσαντός, αλλά μετά από κάποια γεγονότα που έλαβαν μέρος έξω από τη Μητρόπολη, υπήρξε και μια μικρή έκρηξη, κάτι τέτοια πράγματα. Στο τέλος παραιτήθηκε. Διάδοχος του Απάφου Χρυσόστομος, τέως αρχιεπίσκοπος, ο οποίος εξελέγει το 2006. Λίγο δραματική να πω εκλογή. Υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρξε και αντίδραση από τον κόσμο. Στο τέλος όμως εξελέχθηκε ο Πάφου Χρυσόστομος. 75 προκαθήμενοι πέρασαν από την Εκκλησία της Κύπρου, εξασφαλίζοντας την επιβίωση του ελληνικού ορθόδοξου πληθυσμού του νησιού από τους κατακτητές ανά τους αιώνες. Ο Κυπριανός είναι ο πρώτος όλων, μεταξύ όλων. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε σπουδαίο έργο στην παιδεία, ίδρυσε την Ελληνική Σχολή Λευκωσία, την Ελληνική Σχολή Λεμεσού και βέβαια απαχωνίστηκε ως μάρτυρας από τους Οθωμανούς με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Λεόντιος, επίσης πολύ σημαντικός, ήταν ο άνθρωπος που οδηγήθηκε στα δικαστήρια που τον ταπείνωσαν οι Βρετανοί. Οπωσδήποτε είναι ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Είναι ο άνθρωπος βέβαια που παράλληλα με το εκκλησιαστικά του καθήκοντα εξελέγει πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Δεκέμβριο του 1959. Το στίγμα τους άφησαν επίσης ο Μακάριος ο Πρώτος, ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη Λευκωσία όταν χτύπησε η χολέρα, πεθαίνοντας αργότερα προσβληθής από αυτή, και ο Κύριλλος ο Τρίτος, ο οποίος είχε σημαντική συνεισφορά στην παιδεία. Είναι ιστορική η σημερινή μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου.